Στη Φιλή από το 1960 λειτουργεί η μεγαλύτερη χωματερή του κόσμου. Στην Ξηρά είναι η μεγαλύτερη χωματερή. Από το 1960 έως σήμερα 2013 έχουν πεθάνει πάρα πολλοί άνθρωποι από καρκίνο και από άλλες νόσους, όπως είναι οι πνευμονοπάθειες, οι υπατικές βλάβες, έχουμε αλλαγή του φύλου στα νεογέννητα, έχουμε δυσπλασίες στα γεννητικά όργανα των νέων παιδιών, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Κατόπιν τούτου εμείς δεν δεχόμαστε στη Φιλή να γίνει τίποτα καινούριο. Όλα τα καινούρια πρέπει να τα δουν με άλλο μάτι και να τα φτιάξουν κάπου αλλού, όπου θέλουν. Εμείς δεν ανεχόμαστε, δεν θα ανεχθούμε, απαιτούμε καμία διαχείριση να μην γίνει στο Δήμο Φιλής. Ούτε ο ίδιος ο Δήμος μπορεί να διαχειριστεί σκουπίδια, τα δικά του σκουπίδια στο Δήμο Φιλής και στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο αποτελεί σημείο διαφθοράς. Τρώνε 47 εκατομμύρια κάθε χρόνο, 47 εκατομμύρια ευρώ αντισταθμιστικά ωφέλη, δηλαδή 18 δισεκατομμύρια δραχμές το χρόνο, προκειμένου να διατηρούμε αυτό το έγκλημα εκεί. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Θα μας επιστρέψουν όλα τα χρήματα, θα λογοδοτήσουν όλοι οι εγκληματίες δήμαρχοι που έχουν περάσει για τη Φιλή, καθώς και τα δημοτικά συμβούλια, και θα ανοιχθεί έλεγχος οικονομικός για τη χωματερή. Περιττό να σας πω ότι δεν μιλάμε για εργοστάσια, κλείνουν τα πάντα στη Φιλή. Η άδεια λειτουργίας που έχει δώσει ο Αρκουδάρης, ο πρώην νομάρχης Δυτικής Αττικής, λήγει στις 29 Σεπτεμβρίου του 2013. Μετά από αυτή την ημερομηνία και επειδή κατά τους υπολογισμούς μας θα έχουν κλείσει και οι χώροι που θα υποδέχονται, θα έχει κορεστεί δηλαδή η Φιλή, εκεί θα βρούνε τα πτώματά μας. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Το διαμηνύουμε στο σγουρό, στην Ευρώπη, στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Τέλειωσε η Φιλή για πάντα. Τέλειωσε στις 29 Σεπτεμβρίου του 2013. Και όποιος είναι μάγκας, ας έρθει. Σήμερα περιμένουμε μία από τα ίδια. Αν δεν αντιδράσουν οι τοπικές κοινωνίες και επιτρέψουν αυτά τα μέτρα που είναι προηλυμένα, προαποφασισμένα, δεν γίνεται τίποτα άλλο. Πρέπει να αντιδράσουν οι τοπικές κοινωνίες και να αντιδράσουν όπως αντέδρασαν οι κάτοικοι της Κερατέας εδώ και αρκετό χρόνο, εδώ και πέρσι πρόπερς πότε. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Μην πιστεύετε τίποτα. Είναι μέσα στο μνημόνιο, είναι μέσα στις εντολές που έχουν πάρει από την Τρόικα και τις εφαρμόζουν σαν πιστοί υπάλληλοι εδώ στην πατρίδα μας. Άρα εμείς οι ίδιοι πρέπει να αποφασίσουμε για τη ζωή μας, για το μέλλον μας, να αποφύγουμε τον καρκίνο και τη μόλυνση, για μας, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Άρα λοιπόν, αν δεν κινητοποιηθούμε όλοι, όπως κινητοποίησαν οι κάτοικοι στην Κερατέα, δεν κάνουμε τίποτα. Εμπρός λοιπόν όλοι μαζί στον αγώνα. Ναι. Έλα, ποιος είναι? Βρισκόμαστε σήμερα εδώ γιατί σήμερα ολοκληρώνεται ένας κύκλος, η πρώτη φάση των 4 διαγωνισμών για 4 καινούργια εργοστάσια διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική, που προωθεί η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΘΝΑ, ο οποίος είναι ο φορέας διαχείρισης. Όλη αυτή η διαδικασία έρχεται να επικυρώσει μια επιλογή η οποία είναι κεντρική από ό,τι φαίνεται και η οποία στον πυρήνα της έχει μια
εντελώς λαθεμένη, στρεβλή, αντιπεριβαλλοντική, αντιοικονομική, αντικοινωνική αντίληψη για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ποια είναι αυτή? Είναι η επιλογή να διατηρούμε το σύνολο σχεδόν των σκουπιδιών μας, των αστικών απορριμμάτων, σε σύμμικτη μορφή, αδιάλεκτα δηλαδή, με σκοπό να οδηγούνται σε κεντρικές, συγκεντρωτικές, μεγάλου μεγέθους, σύνθετες εγκαταστάσεις, πανάκριβες, για να γίνεται μία επεξεργασία. Μία επεξεργασία η οποία, από ό,τι φαίνεται, είναι προσανατολισμένη στην ενεργειακή αξιοποίηση και την καύση. Αυτό λοιπόν το πράγμα συνιστά ένα τεράστιο σκάνδαλο. Βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με πράγματα που μας λέει και η απλή λογική, όχι μόνο η διεθνής εμπειρία, η ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία, η οποία μας προτρέπει να δίνουμε βάρος στη διαλογή, στην πηγή, στην ανακύκλωση, στην επαναχρησιμοποίηση. Θα κερδίσουν από αυτή τη διαδικασία αυτοί οι οποίοι θα εμπλακούν στην κατασκευή και τη λειτουργία των εργοστασίων, η οποία είναι η μεγάλη εργολάβη, και θα χάσει η κοινωνία. Αυτό που φαίνεται από την εκδήλωση ενδιαφέροντος στους πρώτους διαγωνισμούς, φαντάζομαι το ίδιο θα συμβεί και σήμερα, είναι όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι της χώρας. Από τον όμιλο Μπόμπολα, από τον Μυτιλινέο, από τον Κόκαλη, από την Τέρνα, όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις, 7-8 κοινοπρακτικά σχήματα που περιλαμβάνουν όλο τον αφρό του κατασκευαστικού τομέα, οι οποίοι έχουν δείξει ένα πάρα πολύ έντονο ενδιαφέρον. Και ενδιαφέρον το οποίο μπορούμε κάλλιστα να το εξηγήσουμε, γνωρίζοντας το τεράστιο οικονομικό αντικείμενο που έχει, όχι μόνο στη φάση της κατασκευής, αλλά στη φάση και στη φάση της λειτουργίας τους, η οποία προβλέπεται να διαρκέσει 27 χρόνια για αυτούς τους 4 διαγωνισμούς. Μιλάμε για τζίρο δισεκατομμυρίων ευρώ. Για ένα ποσό καταρχήν, αυτά θα φανούν βέβαια στις επόμενες φάσεις των διαγωνισμών, της τάξης των 500 εκατομμυρίων μόνο για την κατασκευή, αλλά το ποσό αυτό θα εκτοξευθεί αν συνυπολογίσουμε το κόστος διαχείρισης για τα επόμενα 27 χρόνια, θα είναι της τάξης των δισεκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα αυτό που κάνουμε εδώ δεν είναι η διαμαρτυρία μας απλά σε μια τέτοια εξωφρενική και σκανδαλώδη επιλογή. Είναι και το γεγονός ότι θέλουμε να δείξουμε και να πείσουμε ότι υπάρχει εναλλακτική λύση. Μια λύση η οποία δεν θα ταυτίζεται με την περιβαλλοντική και κοινωνική καταστροφή περιοχών όπως η Φυλή, η οποία για δεκαετίες τώρα υφίσταται αυτού του είδους την διαχείριση. Η αντίληψη την οποία προβάλλουμε και την οποία ήδη την έχουμε τεκμηριώσει και τεχνικά και οικονομικά είναι η αντίληψη της αποκεντρωμένης διαχείρισης, η οποία στηρίζεται στις αρχές της εγκύτητας και της μικρής κλίμακας, με αποκεντρωμένες μονάδες που θα συγκροτήσουν και θα δημιουργήσουν δήμοι ή ομάδες όμερων δήμων. Θα έχει ήπια λειτουργία χωρίς ιδιαίτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και θα είναι προσανατολισμένη στη διαλογή, στην πηγή, στην ανακύκλωση, στην κομποστοποίηση, και θα, η οποία αφήνει περιθώρια ενσωμάτωσης και της εθελοντικής δράσης και μορφών κοινωνικής συνεργασίας. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι οι κινητοποιήσεις που έγιναν το τελευταίο δεκαήμερο με αφορμή αυτούς τους διαγωνισμούς είναι προανάκρουσμα των αντιδράσεων οι οποίες θα ακολουθήσουν. Αν νομίζει η περιφέρεια ή ο κύριος Σγουρός ή ο Έθνα ότι έχουν τελειώσει με αυτή την ιστορία και ότι θα είναι μια εύκολη υπόθεση, κάνουν λάθος. Και ό,τι έγινε στην Κερατέα τα προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα οι τελευταίες μεγάλες κινητοποίησεις είναι ένα μέρος αυτού του προβλήματος και των αντιδράσεων οι οποίες θα ακολουθήσουν. Αυτό που μένει μπροστά μας είναι η δημιουργία και η συνένωση όλων αυτών των ξεχωριστών τοπικών ρευμάτων στις περιοχές οι οποίες έχουν στοχοποιηθεί σε ένα μεγάλο μέτωπο, το οποίο χρειάζεται για να αντικρούσει ένα τέτοιο σχέδιο και μια επίθεση τόσο μεγάλης έκτασης. Ακούτε ρε λαμόγια, αγιοπρόδοτες! Ο πυρήνας του ζητήματος, είπαμε ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα, θα μας βρουν μπροστά τους για πάρα πολλά χρόνια, αν πραγματικά έχουν το θάρρος να συνεχίσουν το ανοσιούργημά τους. Αυτό είναι το πρώτο βήμα.
Έχουμε σχεδιάσει όλα τα επόμενα βήματα. Ο πυρήνας του ζητήματος είναι πάρα πολύ απλός. Δεν μπορεί μια περιοχή, δεν μπορεί ο Δήμος Φυλής, δεν μπορεί η Δυτική Αττική να δέχεται το 90% των απορριμμάτων της Αττικής και το 40-45% της υπόλοιπης Ελλάδας. Το έχει δεχτεί για τα προηγούμενα 50 χρόνια, δεν μπορεί να το δέχεται για πάντα. Εμείς έχουμε αποφασίσει ότι μπορούμε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο να έχουμε μόνο μία δράση τοπικού χαρακτήρα και προς αυτή την κατεύθυνση θα στοχεύσουμε τους αγώνες μας στο επόμενο εκλογικό διάστημα. Το επόμενο ραντεβού πρέπει να ξέρετε ότι θα είναι στον χώρο του Κοιτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.